Καλό μεσημέρι, Λίνα, από τη Φορταλέζα. Όλοι οι Έλληνες αυτό ελπίζουν την εθνική απόψε να πετύχει μια ιστορική πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται γκολ. Κάτι που δεν είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Με τον Φερνάντο Σάντος να λέει: ναι, χρειάζεται να σκοράρουμε. Αν είναι, ας το βάλει και ο Καρνέζης. Δεν με πειράζει ποιος θα είναι ο παίκτης. Αρχεί να σκοράρουμε και να πάμε στην επόμενη φάση. Στο πλευρό των Ελλήνων παικτών που ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα. Θα είναι και περίπου 800 Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονται εδώ στη Φορταλέζα. Έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο κλίμα και χθες στην άφηξη της εθνικής ομάδας και θα είναι και στο γήπεδο για να ενισχύσουν τις προσπάθειες των Ελλήνων παικτών να πετύχουν την νίκη κόντρα στην ακτή Ελεφαντοστού. Ο Φερνάντο Σάντος αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως είπαμε και πριν, και προσανατολίζεται να κάνει κάποιες αλλαγές στη βασική δεκάδα, τόσο και σε πρόσωπα όσο και στον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται η εθνική ομάδα. Τερματοφύλακας λοιπόν θα είναι ο Καρνέζης δεξιά στην άμυνα, το Ρωσίδης αριστερά, ο Χολέμπας και στο κέντρο ο Παπασταθόπουλος με τον Μανολά. Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Μπροστά τους ο Καραγκούνης με τον Μανιάτη, με τον Καραγκούνη να έχει το περιβραχίνιο του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Μπροστά τους σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο Κονέ, δεξιά ο Σαλτιγκίδης και τώρα αριστερά βασικός υποψήφιος για την ενδεκάδα είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, με τον Σαμαρά να περνά στην κορυφή της επίθεσης. Αυτά είναι τα πλάνα για τον Φερνάντο Σάντος, που σε περίπτωση που η εθνική ομάδα δεν θα καταφέρει τελικά να περάσει και τελικά αποκλειστεί από το Μουντιάλ, θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι Λίνα στον πάγκο της εθνικής ομάδας, καθώς όπως είναι γνωστό θα φύγει μετά το τέλος του Μουντιάλ και τη θέση του θα πάρει ο Ιταλός Κλάουντιο Ρανιέρι.